Το σημερινό προϊόν το λες και όπλο. Πάμε. Όπως είπα και στην αρχή, το σημερινό προϊόν το λες και όπλο. Όπως έχετε καταλάβει από τον τίτλο του βίντεο, θα πρόκειται να δείξουμε άλλο ένα μικρόφωνο. Θα μου πεις, ρε Δημητρή, έχεις κάνει 11, 12 ξεπακεταρίσματα, πώς έχεις κάνει, και τα μισά είναι μικρόφωνα. Και εδώ εγώ θα πω ότι πάντα χρειάζεται ένα μικρόφωνο. Και κόβω την κουβέντα εκεί. Αλλά το συγκεκριμένο μικρόφωνο είναι διαφορετικό από όλα όσα έχουμε δείξει. Ο λόγος, διότι είναι τύπου shotgun. Μπροστά μου λοιπόν έχω ένα shotgun μικρόφωνο και όπως είναι της Master Audio, το CM238 Professional Shotgun Microphone. Ο λόγος που πήρα το shotgun είναι γιατί θα χρειαστεί και στα ξεπακεταρίσματα, διότι δεν θα φοράω την ψήρα πλέον, αλλά θα βάζω το μικρόφωνο πάνω στην κάμερα, οπότε θα γίνονται κατευθείαν και θα είμαι πιο ελεύθερος στο να κουνιέμαι, γιατί αυτή τη στιγμή η ψήρα με την κάμερα ενώνονται με καλώδιο και είμαι σε φάση ότι άμα κουνηθώ πες να πάρω και την κάμερα μαζί. Άλλο αυτό. Και για εξωτερικά γυρίσματα τα οποία μπορεί και να χρειαστούν τόσο στο δικό μου κανάλι όσο και στο κανάλι του The Hungry Chest που κάνουμε διάφορα έτσι βιντεάκια gaming με τα παιδιά και σκετσάκια και διάφορα τέτοια. Link στην περιγραφή για το Hungry Chest θα βρείτε κλασικά. Οπότε δεν χρονοτριβώ, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Με τον υστέρι μου θα κάνω χειρουργική επέμβαση. Δεν χρειάζεται. Ωραία θήκη, Ωραία θήκη. Είναι ωραία. Είναι πλαστική, αλλά είναι ωραία θήκη. Τέλος πάντων, είναι ωραία θήκη. Είναι ωραία θήκη. Λοιπόν, αυτό προφανώς είναι το μικρόφωνο. Μπαίνει στην άκρη. Αρκετά μεγάλο. Ένα pop filter. Ωραίο, smooth, απαλό. Ωραίο. Έχουμε interview μικρόφωνο, λέει. Microphone, thank you for purchasing our products. Ωραία. Έναν adapter από 6,3 σε 3,5 jack. Okay, προφανώς γιατί το καλώδιο που έχει το μικρόφωνο είναι από XLR, το οποίο μπαίνει στο μικρόφωνο το XLR σε 6,3 που είναι το βίσμα, και επειδή αν θέλεις να το βάλεις σε κάμερα συνήθως έχουν ή 2,5-3,5 jack. Μιλάμε τώρα για κοινές φωτογραφικές ή κάμερες, έτσι, άμα πάμε τώρα σε επαγγελματικές, ναι, προφανώς μπορεί να έχουν και 6,3 τέτοιο, προφανώς. Οπότε έχει ωραίο γιατί τον έχει τον adapter μαζί, οπότε το κουμπώνεις και μπορείς να το βάλεις στο 3,5 της κάμερας που έχεις. Ωραία, το XLR, κλασικό XLR. Αφήνουμε και αυτό εδώ, βαρά το μικρόφωνο εγώ. Βάση για το μικρόφωνο, okay. Α, έχει και από κάτω, ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο φαίνεται. Για την κάμερα, για να μπαίνει στην κάμερα, σιρταρωτό. Άλλο τίποτα, πλαστικά, αφρολέξ, τίποτα, κλείνει το κουτί. Το ωραίο κουτί, το ομολογώ. Το αφήνω λίγο στην άκρη. Πιάνω λίγο το χαρτί και τι έχουμε. This microphone ideal product for news reporting and TV recording. Α, θα λέμε και τα νέα δηλαδή. Ωραία. Do not throw or strike the microphone. Δεν είχα σκοπό. Avoid hot and humid environment at long term. Δεν είχα σκοπό. To avoid the feedback, do not point the microphone to the speaker directly and keep away from the sound box. Να πω ότι σε αυτό το σημείο είναι και κατευθυντικό σε φάση όπως είναι τα περισσότερα shotgun για να πιάσει συγκεκριμένα κομμάτι του ήχου, αλλά έχει αυτό που μου άρεσε όταν έκανα την ψακτική, γιατί ήθελα να βρω ένα φθηνό μικρόφωνο. Επίσης είναι φθηνό, οπότε είναι γύρω στο 50 νομίζω, οπότε μπορεί κάποιος που θέλει να κάνει έτσι δουλειά και με λίγα χρήματα να το αγοράσει, το συνιστώ. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δοκιμάσει, για να πω την αλήθεια μου, το έχω δοκιμάσει, το έχω δουλέψει το μικρόφωνο. Θα πω και θετικά και αρνητικά. Ένα από τα θετικά του είναι ότι έχει δύο σκάλες λειτουργίας.
Βγάζοντα λοιπόν το μικρόφωνο, για να το δείτε κι εσείς, είναι αυτό εδώ. Οκ. Τα μικρόφωνα του μπροστά, πλάι, διακόπτης πάνω και ο ποπός του XLR, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, μάλλον από εδώ φαίνεται, πίσω. Όπως είπα, επειδή το έχω δοκιμάσει, έχει ένα καλό το οποίο μου άρεσε. Έχει δύο σκάλες, έχει το normal και το tele. Στο normal, το directivity είναι πιο μαζεμένο, δηλαδή είναι για μια απόσταση του τύπου ότι εγώ θα κάτσω εδώ και θα μιλάω. Το tele ανοίγει το directivity 180 μοίρες, οπότε μιλάμε για πραγματικά στούντιο. Δηλαδή να το βάλεις και αρχίζει να μιλάς. Θα πιάνει από πάντου, δηλαδή πιάνει από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν μου άρεσε, βέβαια αυτό είναι και καλό και κακό, είναι ότι λειτουργεί με μπαταρία. Λειτουργεί με μια μπαταρία ΑΑ, θα μου πεις, εντάξει, μια μπαταρία ΑΑ τώρα είναι το τέτοιο. Ναι, διότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν ξέρεις πόση μπαταρία έχεις, δεν υπάρχει κάποια φωτεινή ένδειξη που να στο δείχνει, ότι ξέρεις κάτι, έχεις ακόμα μπαταρία ή να αρχίσει να αναβοσβήνεις σε φάση ότι δεν έχεις μπαταρία. Θα μπορούσε να υπάρχει μια επαναφορτιζόμενη του τύπου να μην ανοίγει δηλαδή καν, να μπαίνει ένα micro USB, ένα Type-C, όπου τα έχουν κάνει όλα, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να φορτίζει με κλασικά με USB στην άλλη άκρη, ρε παιδί μου, έναν απλό φορτιστή. Ώστε να έχεις ουσιαστικά εικόνα της μπαταρίας. Αυτή τη στιγμή πας στα τυφλά. Δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι μπορείς απλά να κουβαλάς ΑΑ μπαταρίες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις πότε θα σου έχει τελειώσει η μπαταρία. Οκ. Okay. Ως προς τον ήχο του είναι πάρα πολύ καλό, επειδή έχουμε κάνει διάφορες δοκιμές με τα παιδιά το Hungry Chest και σε διάφορα σκετσάκια και διαφορετικά έτσι, βίντεο που θέλαμε να γυρίσουμε, έχει βοηθήσει αρκετά, ο ήχος του είναι αρκετά καλός, δηλαδή πιάνει μεν θόρυβο, αλλά μπορείς να τον αφαιρέσεις πάρα πολύ εύκολα με προγράμματα. Ωστόσο, μαζί έχετε και αυτό το ο σπόγκος, το pop filter, όπου κάνει δουλειά, κάνει δουλειά. Απλά για εμένα θα ήθελα να δίνει μαζί και κάποιο τύπου dead cut. Αυτό το μαλλιαρό το πράγμα. Δηλαδή θα ήθελα να δίνει ένα τέτοιο μαζί. Εντάξει, όχι ότι δεν κάνει δουλειά, κάνει, αλλά σε συνθήκες που θα έχεις πολύ αέρα, δεν βοηθάει. Σε λίγο αέρα, ok, κόβει και ουσιαστικά σου δίνει και πολύ πιο καθαρό ήχο από ότι θα πάρεις σκέτο. Λοιπόν, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Link στην περιγραφή θα υπάρχει για το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Η τιμή του νομίζω ότι ήταν γύρω στα 50 ευρώ, για να μην λέω βλακίες. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 50. Στα θετικά του, όπως είπα, είναι ότι έχει τον διακόπτη on-off, normal tele, για να ρυθμίζεις εσύ το πώς θες να λειτουργήσει το μικρόφωνο. Δίνει adapter σε 3,5 jack για να το βάλεις στην φωτογραφική ή στην κάμερά σου ανάλογα με το τι τραβάς. Σου δίνει pop filter. Στα αρνητικά είναι ότι θα ήθελα να έχει μια ενσωματωμένη μπαταρία και όχι να βάζω εγώ μια αλφα αλφα, αλλά είναι το λιγότερο. Και από εκεί και πέρα πάμε να το δοκιμάσουμε και θα μου πείτε κι εσείς την άποψή σας. Και αυτή τη στιγμή με ακούτε από το μικρόφωνο, από το Master Audio CM238, το shotgun μικρόφωνο. Και συγκεκριμένα είναι στο sensitivity 2 και είναι στο normal, δεν είναι στο tele δηλαδή να πιάσω τέτοιο, γιατί η απόσταση είναι πάρα πολύ κοντινή. Έχω ρυθμίσει μέσα από την κάμερα το sensitivity στο 2, γιατί προφανώς κάπου εκεί πρέπει να είναι. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω κι άλλα δοκιμαστικά για το μικρόφωνο και να το εξετάσουμε περαιτέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να δείτε και τα άλλα στάδια και στο tele, δηλαδή τα sensitivity στο auto, στο 1, στο 2 και στο 3 που μου δίνει τη δυνατότητα η κάμερα. Και φυσικά και στο normal, τα αντίστοιχα. Δηλαδή να ουσιαστικά να εξετάσουμε λίγο παραπάνω το μικρόφωνο. Γράψτε μου στα σχόλια εάν το θέλετε. Το σημερινό βίντεο
φτάνει στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε να δείτε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα καμπανάκι για να μην χάνετε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, ειδικά στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ενημερώνεστε τόσο για τα tech news όσο και για gaming news. Αλλά σύντομα θα βγει και μία ανακοίνωση που μπορεί να έχει βγει κιόλας τώρα που το σκέφτομαι, την ώρα που βλέπετε σε αυτό το βίντεο. Όπως και να έχει, κάτω στην περιγραφή υπάρχουν όλα τα link που μπορείτε να βρείτε για τα social media, τόσο σε Facebook, τόσο σε Instagram, τόσο σε Twitter, φυσικά Discord server, έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Το κανάλι του Hungry Chest, όπου συμμετέχω μαζί με άλλους τρεις καθρούς και δίνουμε στο gaming και στα παιχνίδια γενικά μια άλλη εικόνα. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας!